Επιστρέφουμε εμείς στο τροχαίο. Πάμε, ναι. Που είχαμε με νεκρό τον Ματ Κλιπ, τον Πίτερ Αναστασόπουλο. Είναι ο Γιώργος Τσελίκας πάντα εκεί. Και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη τι έχει συμβεί, Γιώργο. Για το πώς έγινε στην ουσία όλο αυτό, έλα, Γιώργο. Ακριβώς. Λοιπόν, ήρθαν τα συνεργεία την περιφέρεια να κατεβάσουν την κολόνα, παιδιά, γιατί είναι επικίνδυνη. Γιατί έτσι αιωρείται τώρα. Στηρίζεται πάνω σε ένα κλαδί από τη Λεύκα. Βλέπετε. Εκεί στηρίζεται. Αφού κόμπηκε και πήγε περίπου 60 εκατοστά. Τώρα στηρίζεται πάνω στο δέντρο. Ακριβώς το κλάδι του δέντρου στηρίζεται. Μάλιστα. Με ένα αέρα που φυσάει τώρα μπορεί να πέσει. Το σημείο είναι στο ύψος το καβούρι, Γιώργο, για να μας δείξεις και από πού ήρθε το αυτοκίνητο και πώς κατέληξε εκεί. Μετά το καβούρι, μάλιστα. Για δείξε μας πώς έγινε, Γιώργο. Μπορεί να το κάνουμε μια αναπαράσταση τύπου πώς έγινε. Ακριβώς. Η ώρα, Ηλία, πάμε από εδώ λίγο να δείξουμε τη διαδρομή του αυτοκινήτου. Εδώ κατέληξε που δείχνει ο Ηλίας, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα ήταν 2:15 με 2:30. Για άγνωστο λόγο τώρα ερχόταν από κάτω από τη λίμνη Βουλιαγμένης προς Αθήνα, έτσι. Μάλιστα. Και όπως βλέπετε από τις ροδιές, για κάποιο λόγο έφυγε αριστερά, ανέβηκε το κράσπεδο, πάντα με ταχύτητα ηλικιώδη σύμφωνα με πληροφορίες, με αποτέλεσμα, αφού βλέπετε από τις ροδιές μέχρι την κολόνα είναι περίπου 25 μέτρα. Ναι, εκεί αυτό από τις ροδιές που μας δείχνετε τώρα φαίνεται ότι έχει χαθεί ο έλεγχος αρκετά μέτρα πριν από την κολόνα και ακριβώς. Το κράσπεδο, Γιώργο. Έφυγε και ανεξέλεγκτο το αυτοκίνητο, καρφώθηκε, αφού παιδιά κόβει την κολόνα, πραγματικά την κόβει, σαν βούτυρο κόβει η κολόνα, τη μεταφέρει, την εκτοπίζει και περίπου μισό μέτρο και πάει πια και σταματάει πάνω με την πλευρά του οδηγού, την αριστερή πλευρά, πάνω στο δέντρο. Ήρθανε για 2 ώρες που προσπαθούσαν 12 άτομα με 4 οχήματα πυροσβέστες, με χειρουργική επέμβαση, κομμάτι-κομμάτι κόβαν τις λαμαρίες του αυτοκινήτου. Μα σου για να κόβουν την ανάσα οι φωτογραφίες που θα δείξουμε τράπεζο. Τώρα από το αυτοκίνητο. Πρώτον, δεν καταλαβαίνεις γιατί αυτοκίνητο μιλάμε. Νομίζω αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική μάζα, βέβαια, σιδηρικά. Εδώ, Γιώργο, βλέπουμε ένα αυτοκίνητο που έχει συγκεκριμωθεί πάρα πολύ. Είναι η μία ρόδα δίπλα στην άλλη. Έχει διπλώσει δηλαδή το αμάξι από τη θέση του οδηγού. Άρα το χτύπημα ήταν εκεί όπως φαίνεται και το αμάξι δίπλωσε κυριολεκτικά. Κοιτάξτε εδώ πώς έγινε. Εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος μέσα στα συντρίμια και γι' αυτό χρειάστηκε η πυροσβεστική τόσες ώρες προκειμένου να τον βγάλει για να μεταφερθεί. 2 ώρες έκανε η πυροσβεστική. Μαρία και Δημήτρη, 2 ώρες έκανε η πυροσβεστική να απεγκλωβίσει έτσι τον άτυχο. 34χρονο τράπε. Βλέπουμε και κάποιες στίκες προσωπικά αντικείμενα του ιδίου τώρα. Έχει Γιώργο, από κομμάτια το αυτοκίνητο. Πολύ μικρά κομματάκια. Ναι, Γιώργο, φαίνεται ότι ήταν μόνος στο αυτοκίνητο, έτσι. Δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο. Όχι, όχι, μόνος του. Ούτε είναι πλάκι άλλο αυτοκίνητο. Μόνος του. Λοιπόν, και επέστρεφε μικρά, από γάμου, Γιώργο, έτσι, το είδαμε, μπήκαμε απευθείας με το που το μάθαμε στο Instagram του, στον προσωπικό του λογαριασμό, λίγες ώρες πριν ανέβαζε stories από ένα γάμο. Ακριβώς. Τώρα βλέπουμε λοιπόν γίνεται πόσο εκεί, μικρά είναι γίνεται και από τους ανθρώπους. Τα κομμάτια από τα συντρίμια. Μαζεύουν τα κομμάτια εκεί, προσπαθούν να φτιάξουν και την κολόνα, όπως είπες, μπες σε κανένα κεφάλι, γιατί αιωρείται στην πραγματικότητα. Έτσι, Γιώργο. Πρέπει να φύγει η κολόνα σύντομα. Είναι επικίνδυνη η κολόνα εδώ. Γιατί είναι ο δρόμος πέραν τα αυτοκίνητα και μπορεί να φύγει και να πάει κάθετα να πέσει κανένα αυτοκίνητο. Γι' αυτό ήρθε τώρα. Αλλά γιατί αποχωρούνε. Έχει κοπεί εκεί η κυκλοφορία ή συνεχίζεται στο σημείο. Όχι, έχει κοπεί το αριστερό ρεύμα. Μάλιστα. Το άλλο ρεύμα δεξιά περπατιέται. Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, μεταφέρθηκε και πολύ γρήγορα το αυτοκίνητο. Δηλαδή, όταν φτάσαμε εμείς στο σημείο που με το που μας ήρθε η πληροφορία, πήγαμε, είχε μεταφερθεί. Το είχε πάρει οδική βοήθεια. Έτσι. Και ο ίδιος μεταφέρθηκε. Αυτή η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή. Ναι, κλειστή και καλώς. Μεταφέρθηκε, Γιώργο, αρχικά στο αστυνομικό βούλας ο Ματ Κλιπ. Και μετά στον Ευαγγελισμό. Ακριβώς, και διαπιστώθηκε πλέον ο θάνατός του. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε καλημερίζουμε. Πρόκειται για μια τραγωδία πραγματικά που μας φέρνει στο μυαλό. Και τον Παντελή Παντελίδη, πριν από 4 χρόνια, 5 πριν από 4 χρόνια, ναι. Και άλλες περιπτώσεις βεβαίως. Και καλά, περιπτώσεις πάρα πολλές σε καθημερινή βάση στους δρόμους. Βέβαια. Όπως μιλάμε για τα πρόσωπα αυτά, επειδή είναι πολύ γνωστά πρόσωπα, τα ξέρουν χιλιάδες άνθρωποι, που κάνουν μεγάλες επιτυχίες. Αν πω τώρα ότι μην τρέχουμε, θα φανώ ο παππούλης που λέει. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτονόητα πράγματα είναι εσύ, μου τώρα τι να λέμε. Προφανώς. Και είναι τόσο κρίμα γιατί όλα χάνονται σε μια στιγμή σε αυτή την περίπτωση. Είναι, δεν προλαβαίνεις καν να καταλάβεις τι έχει γίνει.